Όπως ακούσαμε προηγουμένως στο Συναξάρι, ο Άγιος Μελέτιος, ο Αγιότατος, Επίσκοπος Αντιοχίας, διώκητο από τους αιρετικούς τους Αριανούς. Και όταν εξελέγει Αρχιεπίσκοπος, ούτε ένα μήνα δεν τον άφησαν να μείνει στην Επίσκοπή του. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, δεν βρήκε κανέναν ναό. Όλους τους είχαν καταλάβει οι Αριανοί, οι αιρετικοί. Και δυστυχώς αυτό το γεγονός της διώξεως των αρχιερέων και των ιερέων των ευλαβών επαναλαμβάνεται ανά τους αιώνας, και αυτό βεβαίως γίνεται με την άδεια, θα λέγαμε, του Θεού, κατά παραχώρηση Θεού, για να γίνονται ακόμα αγιότεροι, να αναδεικνύονται πρότυπα και για μας υπομονής, καρτερίας, αλλά και σταθερότητας και ανδρείας και θάρρους και ομολογίας. Έτσι και σήμερα όλοι οι ευσεβείς αρχιερείς και ιερείς που δεν υποκύπτουν στα προστάγματα της νέας τάξης πραγμάτων και στην όλη αυτή ψευτοπανδημία που έχει διασπαρεί παντού και κατατυρανάει την ανθρωπότητα όλη εδώ και 2 χρόνια περίπου, όσοι δεν υπέκυψαν και κράτησαν τις εκκλησίες όπως πρέπει, χωρίς αυτή την ασεβή αίρεση της μασκοφορίας και όλα αυτά τα αντίξουστα μέτρα, αυτοί διώκονται σήμερα. Και εμείς δεν έχουμε παρά να προσευχόμαστε για αυτούς και να διακηρύξουμε ότι είμαστε μαζί τους και συμπαριστάμεθα, όπως και στον Σεβαστό Πατέρα Γαβρίλη στη Θεσσαλονίκη που διώκεται αυτές τις ημέρες, δυστυχώς από την διοικούσα εκκλησία, γιατί ακριβώς κράτησε όπως έπρεπε το ναό μακριά από όλα αυτά τα αντίχριστα μέτρα και την ασεβή αυτή αίρεση και βλασφημία της μασκοφορίας. Και πάρα πολλοί άνθρωποι Θεσσαλονικής, ευλαβέστατοι άνθρωποι, αναπαπώτησαν εκεί σε μία από τις λίγες εκκλησίες, αυτή του πατρός Γαβρίλ, που έμειναν σωστά, λειτουργήσαν σωστά μέσα σε αυτά τα, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες του διωγμού ουσιαστικά της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Γιατί ας μην γελιόμαστε, ο στόχος της νέας τάξης πραγμάτων, ο οποίος υπηρετείται δυστυχώς όχι μόνο από πολιτικούς αλλά και από εκκλησιαστικούς ανθρώπους, είναι να κλείσουν οι Εκκλησίες ή τέλος πάντων να πληγεί κέρια η Ορθοδοξία. Και λίγο πολύ το κατάφεραν και το καυχόνται κιόλας. Αλλά βεβαίως πάντα θα υπάρχει το λίμα, θα υπάρχουν οι λίγοι ευσεβείς και αρχιερείς και ιερείς, οι οποίοι όμως θα κρατήσουν την Εκκλησία μέχρι τέλους, εις πείσμα όλων των αντιχρίστων δυνάμεων και όλων των προδρόμων του τελικού αντιχρίστου. Ο Κύριος εξήλθε νικών και είναι να νικήσει, και εμείς είμαστε σίγουρα μαζί με τους νικητές, εφόσον θα παραμείνουμε ταπεινά υπάκουοι στους Αγίους Πατέρες, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, οι οποίοι υβρίζονται και χλεβάζονται από τους λεγόμενους μεταπατερικούς και όλους αυτούς τους νεοταξίτες, είτε είναι αυτοί πολιτικοί είτε είναι εκκλησιαστικοί άνθρωποι, εντός εισαγωγικών λέξη βέβαια εκκλησιαστικοί, γιατί αληθινά εκκλησιαστικός και εκκλησιαστικοποιημένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ενεργό μέσα στο Άγιο Πνεύμα και δεν μπορεί παρά να τιμά και την Παναγία Τριάδα αλλά και όλους τους Αγίους Πατέρες. Συμπαριστάμεθα λοιπόν στον Πατέρα Γαβρίλ και σε όλους τους διωκομένους ιερείς και αρχιερείς, και προσευχόμαστε για αυτούς και για το Πίμνιο και για τους ευλαβείς χριστιανούς, οι οποίοι και αυτοί αντιδρούν και πολύ καλά κάνουν και αντιδρούν και συμπαρίστανται στον πνευματικό αυτό ποιμένα τους και τον Πατέρα Γαβρίλ. Ο Θεός λοιπόν να δώσει να λήξει γρήγορα, αν θέλει βέβαια ο Κύριος να λήξει γρήγορα αυτή η κατάσταση του διωγμού, και πάλι να αναθαρίσει ο ευσεβής λαός, και να βεβαίως οι ευσεβείς πάντοτε έχουν θάρρος και πίστη στο Θεό, αλλά γενικότερα να πάψει αυτό το κλίμα της καταπίεσης και του διωγμού και να έρθει ο αέρας της ελευθερίας και μέσα στην λατρεία, και να αποκαταστούν τα πράγματα όπως πρέπει στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Θεός να μας ελεήσει όλους και να δίνει σε όλους μας μετάνοια για να αξιωθούμε και τη σωτηρίας.
Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάδα.